Αγαπητοί μας τηλεθέατε, το σημερινό μας πρόγραμμα τελείωσε. Σας ευχόμαστε καλή νύχτα. Τι κάνουμε, ρε! Ρε εσείς, το βασιλιά θα ρίξουμε. Δεν με χιάζετε όλοι σας, λέω εγώ! Το πουλί! Γιώργο, τι συμβαίνει, τι είναι? Τι θες να είναι, Γιώργο μου, χούντα είναι. Και τώρα τι λες, θα περάσει? Επί το νέο έτη, ετελέστη εις των καθεδρικών ναών των Αθηνών, επίσημος δοξολογία, παρουσία του Πρόεδρου της Δημοκρατίας, στρατηγού Φέδωνος Γκυζίκη και χωροστατούντος του τοποτηρητού του Αρχιεπισκοπικού Θρόνου, Μητροπολίτου Καλαβρίτων και Αιγιαλίας, κυρίου Γεωργίου. Η ιστορία επαναλαμβάνεται. Ωστι, δεν χρειάζεται να το πούμε. Νέα πρόσωπα στους ίδιους ρόλους με τα παλαιά. Μητρόπολη, επίσημη, δοξολογίες, κόψιμο πίτας. Εντύπωση προκαλεί το γεγονός ότι ο προτεργάτης του νέου πραξικοπήματος Δημήτρης Ιωαννίδης παραμένει στο παρασκήνιο. Γεγονός είναι πάντως πως η χώρα με νέα σύνθεση στην ηγεσία της δικτατορίας εισέρχεται στον 7ο χρόνο με την κληρονομιά του Πολυτεχνείου να βαραίνει στην κοινή γνώμη και να δημιουργεί κάποιες ελπίδες για αναζωογόνηση των προσπαθειών με σκοπό την ανατροπή. Όλα αυτά, σε συνδυασμό με την οικονομική κρίση, δημιουργούν κλίμα διαρκούς ανησυχίας και αναμονής τη στιγμή που ο έκτος αμερικανικός στόλος, κληρονομιά του Αλίστου Μνήμης, μια και έχει ήδη παραιτηθεί Σπύρο Άγνιου, λυκνίζεται στα νερά του Αργοσαρονικού. Ο αρχιεπισκοπικός θρόνος της Ελληνικής Εκκλησίας επιρρώθη δια της εκλογής του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Ιωαννίνων κυρίου Σεραφείμ. Ο μέχρι πρότινος αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος παραιτήθηκε αφού κατήγγειλε ως παράτυπη την ορκομοσία Γκυζίκη Ανδρουτσόπουλου από τον Ιωαννίνων Σεραφείμ. Έχει προηγηθεί συντακτική πράξη με την οποία χαρακτηρίζεται ως αντικανονική εκλογή του Ιερώνυμου και όλων των Μητροπολιτών που εξελέγησαν μετά την 21η Απριλίου 1967. Η ιστορία θυμίζει τον τρόπο με τον οποίο αναρριχήθηκε στο θρόνο ο ίδιος ο Ιερώνυμος, παραμερίζοντας παράνομα το Χρυσόστομο. Η εκκλησιαστική ιεραρχία συναγωνίζεται σε πραξικοπήματα του στρατιωτικούς. Όπως και να το κάνουμε, τη λαμπρότητα της ενθρόνησης του Ιερώνυμου, την οποία ο τότε σπίκερ αποκάλυψε «Βυζαντινή», δεν την έχει η μάλλον περίεργη αναρρίχηση του Σεραφείμ στον αρχιερατικό θρόνο. Η τελετή της διαβεβαιώσεως του νέου αρχιεπισκόπου επραγματοποιήθη ενώπιον του Πρόεδρου της Δημοκρατίας, στρατηγού Φέδωνος Γκυζίκη, παρισταμένων του Υπουργού Παιδείας κ. Χρήστου, μελών της Ιεράς Συνόδου και άλλων επισήμων. Ο Γεώργιος Γρίβας είχε επιστρέψει παράνομα στην Κύπρο από τα τέλη του 1971 και αξιοποιώντας τη φήμη του ως διγενή της ΕΟΚΑ τη δεκαετία του 1950 είχε ιδρύσει την ΕΟΚΑ Β, η οποία όμως έμοιαζε πολύ περισσότερο με την οργάνωση Χ. Εδώ ο Γρίβας στα γραφεία της Χ στο Θησίο, που την περίοδο της κατοχής είχε ως μόνη δραστηριότητα τις επιθέσεις εναντίον της αριστεράς. Στις 27 Ιανουαρίου, ο Γρίβας, η υγεία του οποίου είχε επιδεινωθεί ραγδαία τους τελευταίους μήνες, πέθανε στο σπίτι στο οποίο κρυβόταν στη Λεμεσό. Πλήθη κόσμου σειραίουν στην κηδεία, ενώ ο Μακάριος σε μια κίνηση καλής θέλησης κηρύσσει τριήμερο πένθος και ανακοινώνει γενική αμνηστία. Τη συμφιλιωτική χειρονομία του Μακαρίου απορρίπτει αμέσως η ΕΟΚΑ Β, τον πλήρη έλεγχο της οποίας μετά το θάνατο του Γρίβα έχει πλέον αναλάβει η Χούντα των Αθηνών. Τον Απρίλιο, η ΕΟΚΑ Β ξαναρχίζει τη δράση της με επιδρομές και δολοφονίες υποστηρικτών του Μακαρίου, καθώς και με μεγάλη κλοπή όπλων, το Μάιο, σε συνεργασία με αξιωματικούς της Εθνικής Φρουράς. Νέες αποφάσεις της κυβερνήσεως, οι οποίοι αποβλέπουν στην ολοκλήρωση της εφαρμοζομένης οικονομικής πολιτικής, εξήγηλεν ο Υπουργός Εμπορίου κ. Αναστασόπουλος, παρουσία και του Υπουργού Αναπληρωτού Συντονισμού κ. Μπαλοπούλου,
και των υφυπουργών κυρίων Καρακώστα και Ελευθερίου. Η ευνή διαζήτηση τροφίμων σε συνδυασμό με τις συνεχείς ανατιμήσεις ειδών πρώτης ανάγκης καλύπτεται από τα επίσημα επίκαιρα με εικόνες, όχι από καταστήματα τροφίμων, αλλά από αποθήκες γεμάτες με σακιά ζάχαρη. Τεχνητή ήτο τόσο η σημειωθήσα ευνή διαζήτησης, όσον και παροδική ανατιμήσεις εις την αγορά τροφίμων. Οι συνηθισμένες εξαγγελίες περί ελέγχου της αγοράς και τόνωσης της αγοραστικής δυνατότητας των ασθενέστερων στρωμάτων δεν πείθουν πλέον κανέναν. Οι ανακοινώσεις σχετικά με την έρευνα για την ανέβρεση πετρελαίου στην Θάσον προέβη η κυβέρνηση για του Πρωθυπουργού κ. Αδαμαντίου Ανδρουτσοπούλου και του Υπουργού Βιομηχανίας κ. Κυπρέου. Οι πομπόδεις εξαγγελίες για τα πετρέλαια της Θάσου αφήνουν μάλλον αδιάφορη την ελληνική κοινή γνώμη, που ανησυχεί σοβαρά για τη διαμορφούμενη οικονομική κατάσταση, την οποία βεβαίως δεν μπορεί να εξοραίσει, κάτι που αφορά στο απότερο μέλλον. Ωστόσο, το πατρινό καρναβάλι δεν αφήνει ασχολίαστο το γεγονός και δείχνει με πικρόχολο χιούμορ τους εμμύριδες και τους κακομύριδες των ημερών. Πώς περνάει άραγε την εβδομάδα του ένας Έλληνας πολίτης, αν δεχτούμε ως σημαντικά γεγονότα αυτά που προβάλλουν τα επίσημα κινηματογραφικά επίκαιρα? Παρουσίασε την συλλογή του Μαγιό Αφροδίτες 74 και η Δευτέρα μπορεί να παραστεί στις επαιτίους ηρωικών επιτευγμάτων κατά των κομμουνιστοσημωρητών. Την Τρίτη να υποδεχθεί τους ηγέτες του καθεστώτος που διαρκώς περιοδεύουν και να τους επιφημίσει. Με επανδύμους συγκεντρώσεις και εκδηλώσεις συντών ενθουσιασμού, υπεδέχθη ο λαός της Υπήρου των πρόεδρων της Δημοκρατίας, στρατηγών Φέτων Αγιζίκιν, κατά τη μετάβασή του στα Ιωάννινα, προκειμένου να παραστεί στην 61η επέτειο της απελευθερώσεως της υπηρωτικής πρωτεύουσης. Την Τετάρτη να παρευρεθεί ως υποψήφιος τυχερός στην κλήρωση κατοικιών. Εις των ξηρόκαμπων Νέας Ιωνίας Βόλου ανηγέρθησαν βάσει του κοινού προγράμματος Υπουργείου Κοινωνικών Υπηρεσιών και Οργανισμού Εργατικής Κατοικίας 288 νέα λαϊκή κατοικία. Την Πέμπτη το απόγευμα μπορεί να επισκεφθεί διάφορες γκαλερί όπου εκθέτουν έργα τους παντελώς άγνωστοι καλλιτέχνες. Με τον τίτλο «Άνθρωποι και σκιές», η ζωγράφος Ιφηγένεια Ευαγγελινού Κορακιανίτου παρουσίασε στην αίθουσα Κένεντι την καινούργια δουλειά της. Η έκθεση σε αυτή είναι η 9η ατομική της ελληνίδας ζωγράφου. Την Παρασκευή μπορεί να θαυμάσει γνωστές στάρ της σκηνής και της οθόνης να δοκιμάζουν τις δυνάμεις τους σε ένα νέο σπορ, το bowling. Μέχρι πρότινος, το bowling ήταν ένα παιχνίδι που παίζονταν αποκλειστικά στην Αμερική, όπου έχει εκατομμύρια οπαδών. Σιγά σιγά όμως, το παιχνίδι αυτό κατέκτησε και τις άλλες χώρες του κόσμου. Στα πλαίσια ΤΕΙΟΥ που έδωσε στο ξενοδοχείο Χίλτον ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων Απροσαρμόστων Παιδών, το Σάββατο έχει τη δυνατότητα να μεταβεί σε ένα από τα πολυτελή ξενοδοχεία, όπου πίνοντας το τσαγάκι του θα παρακολουθήσει επίδειξη υψηλής ραπτικής ή κομμωτικής, συνοδευόμενης από διάφορες ατραξιών, και τέλος την Κυριακή μπορεί ήσυχος και χαλαρός να πάει στο γήπεδο. Στο γήπεδο Ταύρου, ο Φωστήρ αντιμετώπισε μια πλήρης εβδομάδα απολαυστική και προπαντός πρωτότυπη, έτσι ώστε ο πολίτης να έχει μονίμως την αίσθηση ότι περνάει καλά. Το σκορ άνοιξε ο ΠΑΟΚ στο 33ο λεπτό με τέρμα του Παρίδη. Σημαντικές ανακοινώσεις προς τους εκπροσώπους των μέσων ενημερώσεως προέβη ο Υφυπουργός παρά τον Πρωθυπουργό κ. Καρακώστας εξ αφορμής της εξαρθρώσεως υπό της Γενικής Ασφαλείας Αθηνών δικτύου κομμουνιστικής συνωμοσίας. Το Φεβρουάριο του 1974 άνοιξε και πάλι το στρατόπεδο της Γιάρου, γεγονός που δηλώνει την περαιτέρω σκλήρινση της τάσης του καθεστώτος έναντι των αντιπάλων του. Η εκτόπιση μάλιστα του Γεωργίου Μαύρου το Μάρτιο του ίδιου χρόνου θα δημιουργήσει ιδιαίτερη αίσθηση στο εξωτερικό.
Το ίδιο διάστημα η αστυνομία, στο πλαίσιο της εξάρθρωσης αριστερών οργανώσεων που δρούν στη χώρα, ανακοινώνει τη σύλληψη δεκάδων πολιτών, κυρίως φοιτητών, για τους οποίους υπάρχουν πληροφορίες ότι υποβάλλονται σε φρικτά βασανιστήρια. Επεσήμανε επίσης ο κύριος Καρακώστας το γεγονός ότι για πρώτη φορά επλήγησαν στη αυτήν έκταση οι εκ του ασφαλούς κατευθύνοντες και κινούντες τα νήματα της κομμουνιστικής συνωμοσίας και υπεγράμμισαν ότι πρέπει να βοηθηθούν οι νέοι της Ελλάδος να αναζητήσουν και ανέβρουν την εθνική πηξίδα, η οποία θα τους δώσει τον ασφαλή προσανατολισμό μέσα στην σύγχυση των ιδεών η οποία μαστίζει τον σύγχρονο κόσμο και πλήττει την άδελον νεανική ψυχή. Με την στρατευμένη νεότητα, η οποία τους υπεδέχθη με ενθουσιώδεις εκδηλώσεις, συνεόρτασαν το Πάσχα ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, στρατηγός Γκυζίκης. Το πλέον παράδοξο των ημερών δεν είναι ότι εμφανίζεται δημοσίως για πρώτη φορά ο Ιωαννίδης, που είναι στην πραγματικότητα ο ηθήνων νους, τόσο του πρόσφατου πραξικοπήματος, όσο και της κυβερνητικής πολιτικής. Το πλέον παράδοξο είναι ότι η νέα δικτατορική ηγεσία δεν εορτάζει την καθιερωμένη εδώ και 7 χρόνια εθνική εορτή της 21ης Απριλίου. Οι λόγοι παραμένουν άγνωστοι και μόνο υποθέσεις μπορεί να κάνει κανείς. Ίσως με κάποιες θεαματικές ενέργειες το νέο καθεστώς να θελήσει να καθιερώσει άλλη ημερομηνία ως εθνική εορτή. Τα γραφεία της Ενώσεως Συντακτών Ημερεσίων Εφημερίδων Αθηνών επισκέφθη ο Πρωθυπουργός κ. Αδαμάντιος Ανδρουτσόπουλος. Πρόκειται για την καθιερωμένη επίσκεψη των ηγετών της δικτατορίας από την 21η Απριλίου και μετά, που αποβλέπει στον έλεγχο του τύπου. Την ίδια ώρα η εφημερίδα Βραδινή παραμένει υπό καθεστώς αναγκαστικής αναστολής της έκδοσής της μετά από την εισβολή αστυνομίας και στρατού στα γραφεία της. 1 εκατομμύριο περίπου Αθηναίοι βγήκαν στο ύπαιθρο για να γιορτάσουν την Πρωτομαγιά. Σύμφωνα μάλιστα με τα στοιχεία της Τροχέας, 275.000 αυτοκίνητα βγήκαν από την πρωτεύουσα μέχρι το μεσημέρι μόνον της παραμονής της Πρωτομαγιάς. Το ιδιωτικό αυτοκίνητο, σημάδι ευημερίας και υψηλής κοινωνικής στάθμης, γίνεται όλο και περισσότερο αναγκαίο σε μεγάλο τμήμα του πληθυσμού. Οι οικονομικοί κλειδονισμοί και οι πολιτικές κρίσεις δημιουργούν φαινόμενα ανασφάλειας σε όλους αυτούς που θεωρούν ότι πλέον έχουν κάτι να χάσουν. Ωστόσο υπάρχουν και τα απρόοπτα. Οι απότομες αλλαγές του καιρού δημιουργούν σοβαρά προβλήματα στους άπειρους ακόμα κατόχους γιοταχή που τρέμουν τις βλάβες ή και τη φθορά ενός διόλου ευκαταφρόνητου περιουσιακού στοιχείου. Είναι απορίας άξιων με τους υπουργούς πολιτισμού που διορίζει κάθε φορά η Χούντα πώς επιτράπει η έκθεση του εμβληματικού γερμανού καλλιτέχνη στην Εθνική Πινακοθήκη. Πρόκειται για ζωγράφο και σκετσογράφο που χλέβασε με ιδιαίτερα οξύ σατυρικό ύφος τη Γερμανία του Μεσοπολέμου, ενόχλησε τους Ναζί και αναγκάστηκε να εγκαταλείψει τη χώρα το 1932. Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, στρατηγός Φέδων Κυζίκης, επραγματοποίησε τετραήμερον περιοδίαν εις την Πελοπόννησον, ο λαός της οποίας τον υπεδέχθη με εντυπωσιακάς ισόγκων και ενθουσιασμών συγκεντρώσεις. Ο στρατηγός Κυζίκης, που ανέλαβε τον άχαρο ρόλο της μασκότ του καθεστώτος, αντί του πρώτου διδάξαντος Πατακού, περιοδεύει στην επαρχία, γίνεται ο συνήθως ενθουσιωδός δεκτός και από τα μπαλκόνια επαναλαμβάνει μία και μόνο φράση. «Σας ευχαριστώ πολύ για την ωραία σας υποδοχή». Οι οπερατέρ καταγράφουν αυτό το ανιαρό τελετουργικό, όπως κάνουν όλα αυτά τα χρόνια με τους εκάστοτε προπομπούς της δικτατορίας. Εικονική στήριξη στη νέα τάξη πραγμάτων που επέβαλε μια μερίδα της στρατοκρατικής δικτατορίας. Στις 25 Απριλίου στην Πορτογαλία, ο στρατός με γαρίφαλα στα χέρια και στις κάνες των ντουφεκιών ανέτρεψε το μακροβιότερο δικτατορικό καθεστώς στη Νότια Ευρώπη. Το σύνθημα για την κίνηση των μονάδων δόθηκε από το ραδιοφωνικό σταθμό της Λισαβόνας με το τραγούδι «Γκράντολα Βίλα Μορένα». Μόλις έγινε γνωστή η ανατροπή της δικτατορίας, ο κόσμος ξεχύθηκε στους δρόμους κυνηγώντας τους πράκτορες της μυστικής αστυνομίας.
Τα άλλα δύο δικτατορικά καθεστώτα του Ευρωπαϊκού Νότου, η Ισπανία και η Ελλάδα, διατηρούνται με νύχια και με δόντια στην εξουσία. Η άρνηση του Ιωαννίδη να εκδοθεί κοινό ανακοινωθέν μετά τη συνάντηση των Πρωθυπουργών Ελλάδας και Τουρκίας στις Βρυξέλλες στα μέσα Ιουνίου σηματοδοτεί τις προθέσεις της ελληνικής χούντας για δυναμική παρέμβαση και βίαιη λύση του Κυπριακού. Οι εξελίξεις αυτές προκαλούν την άμεση παραίτηση των υψηλόβαθμων διπλωματών Άγγελου Βλάχου και Αναστασίου Τζίνη που χειρίζονταν το Κυπριακό στο Υπουργείο Εξωτερικών. Ο Πρωθυπουργός κ. Αδαμάντιος Ανδρουτσόπουλος με τις δηλώσεις του προς τους αντιπροσώπους των μέσων ενημερώσεως παρουσία του Υπουργού Εξωτερικών κ. Τετενέ και του Υφυπουργού παρά το Πρωθυπουργό κ. Καρακώστα αποκατέστησε την αλήθεια επί των ελληνικών θέσεων κατά τα συνομιλίες του μετά του Πρωθυπουργού της Τουρκίας της Βρυξέλλας. Την αποκλειστική ευθύνη για το Κυπριακό έχει πλέον ένα ειδικό γραφείο στο Γενικό Επιτελείο Στρατού. Στην άνθησή του και φέτος το ελληνικό καλοκαίρι, καθώς κάθε μέρα και πιο πολλές χιλιάδες ξένοι επισκέπτες από όλον τον κόσμο συγκεντρώνονται στη χώρα μας για να γνωρίσουν τον παλμό της δικής της ζωής. Η ανασφάλεια, η οικονομική κρίση, οι ύποπτες κινήσεις γύρω από το Κυπριακό δεν είναι δυνατόν να σταθούν εμπόδιο στη βαριά βιομηχανία της χώρας που είναι ο τουρισμός. Γιορτές και πανηγύρια διανθίζουν το φετινό ελληνικό καλοκαίρι με λίγο κρασί, λίγη θάλασσα και τα γόρη της ξανθομαλούσας τουρίστριας από το μακρινό βορρά. Τα καμάκια εξελίσσονται σε επαγγελματίες, τηρώντας με ευλάβεια τους άγραφους κανόνες μιας δουλειάς που συνδυάζει το τερπνό με το άκρος ωφέλιμο. Φυσικά υπάρχει πάντα ο κίνδυνος η ερωτική φλόγα να μεταλαμπαδευτεί εξαιτίας κάποιου αφηρημένου ερωτήλου. Και ο αφηρημένος γίνεται ένοχος ενός φοβερού εγκλήματος με ανυπολογίστους προεκτάσεις εις βάρος του εθνικού μας πλούτου και κυρίως εις βάρος της υγείας του λαού, από τον οποίο αφαιρεί το οξυγόνο. Στις 2 Ιουλίου, ο Μακάριος με επιστολή του προς τον Κιζίκη ζήτησε την ανάκληση των ελλαδιτών αξιωματικών που υπηρετούσαν στην Εθνική Φρουρά. Δύο μέρες αργότερα δημοσιοποίησε την επιστολή αυτή, στην οποία ανέφερε «Ουχή άπαξ μέχρι τούδε εισθάνθην και εις την ασπεριπτώσει σχεδόν εψηλάφισα εκτινωμένην εξ Αθηνών χείρα, αναζητούσαν προς αφανισμόν την ανθρωπίνην ύπαρξήν μου». Η ρήξη φαίνεται πλέον οριστική. Ακόμα και ο οδωτός υπουργός εξωτερικών της Χούντας, Σπύρος Τετενές, ο οποίος τουλάχιστον ήταν πρώην διπλωμάτης, παραιτείται. Στη θέση του τοποθετείται ο έως τότε υπουργός βιομηχανίας Κωνσταντίνος Κυπρέος, ο οποίος δύσκολα μπορεί να συνεννοηθεί σε οποιαδήποτε ξένη γλώσσα. Το πρωί της Δευτέρας, 15 Ιουλίου, οι δυνάμεις της Εθνοφρουράς στη Λευκοσία, με επικεφαλής ελλαδίτες αξιωματικούς της απολύτου εμπιστοσύνης του Ιωαννίδη, επιτέθηκαν και βομβάρδισαν το Προεδρικό Μέγαρο όπου βρισκόταν ο Μακάριος. Ταυτοχρόνως κατέλαβαν το Ραδιοφωνικό Ίδρυμα Κύπρου, το Αρχηγείο της Αστυνομίας, το Αεροδρόμιο και όλες τις ζωτικής σημασίας εγκαταστάσεις. Ο Μακάριος κατόρθωσε να διαφύγει και με περιπετειώδη τρόπο έφτασε το μεσημέρι στην Πάφο. Έτσι, όταν από το ραδιόφωνο του ΡΙΚ οι πραξικοπηματίες δήλωναν ότι ο Μακάριος είναι νεκρός, ο ίδιος απάντησε με ηχογραφημένο μήνυμα από το ραδιόφωνο της Πάφου. Ελληνικέ Κυπριακέ λαέ, γνώριμη είναι η φωνή που ακούεις. Γνωρίζεις ποιος σου μιλεί. Είμαι ο Μακάριος. Είμαι εκείνος τον οποίο σε εξέλεξες για να είναι ηγέτης σου. Δεν είμαι νεκρός όπως η Χούντα των Αθηνών και οι εδώ εκπρόσωποι της θα ήθελαν. Είμαι ζωντανός. Και είναι μαζί σου. Από την Πάφο, ο Μακάριος μεταβαίνει μέσω Μάλτα στο Λονδίνο και από εκεί στη Νέα Υόρκη, προκειμένου να μιλήσει στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ. Στο μεταξύ, οι πραξικοπηματίες ορκίζουν ως πρόεδρο της Δημοκρατίας τον Νικόλαο Σαμψόν, παλαιό στέλεχος της ΕΟΚΑ. Είδα μπροστά στα μάτια μου το φάσμα του αδελφοκτόνου πολέμου. Έτσι απεφάσισα να πάρω εις τους ώμους μου το βάρος και να επιβάλλω νόμον και τάξη προς όλες τις κατευθύνσεις, πράγμα το οποίο επέτυχα και όλοι το αναγνωρίζουν.
Ο Ιωαννίδης διαβεβαίωσε την ηγεσία του στρατού ότι είχε εξασφαλίσει την έγκριση των Ηνωμένων Πολιτειών, όπως εικάζεται, μέσω υψηλόβαθμου στελέχους της CIA στην ελληνική πρωτεύουσα. Οι φήμες αναφέρονται σε ένα περίεργο όνομα Ελληνοαμερικανού, Γκάς Αβρακότος. Φαίνεται λοιπόν ότι παρά την αντίθεση των Αμερικανών διπλωματών, όπως ο Τόμ Μοτόγιας, υπεύθυνος του γραφείου Κύπρου στο State Department, στο επικείμενο πραξικόπημα ο Κίσιγκερ θεωρούσε την απομάκρυνση του Μακαρίου ευκαιρία για την επίλυση του Κυπριακού με ελληνοτουρκική συνεννόηση. Το πραξικόπημα του Ιωαννίδη κατά του Μακαρίου δίνει στην Τουρκία το πρόσχημα που ανέμενε για να εισβάλλει στην Κύπρο. Το Σάββατο 20 Ιουλίου, τουρκικές δυνάμεις αποβιβάστηκαν χωρίς αντίσταση δυτικά της Κερίνιας, ενώ δυνάμεις αλεξιπτωτιστών ενίσχυσαν τον τουρκικό θύλακα της Λευκωσίας. Η Εθνική Φρουρά, η οποία είχε ως κύρια ασχολία την καταδίωξη των οπαδών του Μακαρίου, κινήθηκε καθυστερημένα για να αποκρούσει την εισβολή. Οι τουρκικές δυνάμεις κατάφεραν έτσι να διευρύνουν το αρχικό προγεφύρωμα και αποδέχτηκαν την κατάπαυση του πυρός που ζήτησε το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ μόνο αφού κατέλαβαν την Κερίνια και ενίσχυσαν τη στρατιωτική παρουσία τους στην κατεχόμενη ζώνη. Το δράμα της Μεγαλονήσου το επιτείνει η παντελής αδυναμία της ελληνικής κυβέρνησης να παρέμβει ουσιαστικά, αποτρέποντας τα τουρκικά σχέδια. Η προέλαση των τουρκικών δυνάμεων στο εσωτερικό της Κύπρου συνεχίζεται. Την ίδια ώρα, η στρατιωτική κυβέρνηση στην Αθήνα κηρύσσει γενική επιστράτευση, η οποία καταλήγει σε πρωτοφανές φιάσκο, εντείνοντας την ανησυχία του ελληνικού λαού απέναντι σε ένα καθεστώς που επιδίδεται σε λεονταρισμούς όταν τα πάντα έχουν κριθεί. Υπό το βάρος της τραγωδίας της Κύπρου και του εσωτερικού πολιτικού αδιεξόδου, το στρατιωτικό καθεστώς αποφασίζει να παραδώσει την εξουσία σε πολιτική κυβέρνηση. Ενδεικτική της κρισιμότητας των στιγμών, η απόλυτη ανάγκη να ορκιστεί κυβέρνηση μέχρι το τέλος της ημέρας, προκειμένου να εκπροσωπηθεί η χώρα στις διαπραγματεύσεις της Γενέβης. Το μεσημέρι της 23ης Ιουλίου, ο στρατηγός Γκυζίκης, ως δοτός πρόεδρος της Δημοκρατίας, σε συνεργασία με τους αρχηγούς των ενόπλων δυνάμεων, ανέλαβε την πρωτοβουλία να συγκαλέσει ευρεία σύσκεψη με εκπροσώπους του παλαιού πολιτικού κόσμου. Συμμετέχουν εκτός των στρατιωτικών οι πρώην πρωθυπουργοί Παναγιώτης Κανελόπουλος, Γεώργιος Αθανασιάδης Νόβας, Στέφανος Στεφανόπουλος και Σπύρος Μαρκεζίνης, οι πρώην υπουργοί Ευάγγελος Σαβέροφ, Γεώργιος Μαύρος και Πέτρος Γαρουφαλιάς και ο πρώην διοικητής της Τραπέζης της Ελλάδος, Ξενοφών Ζολώτας. Αν και συζητείται η πιθανότητα πρόσκλησης του Κωνσταντίνου Καραμανλή, προκρίνεται ως προσφορότερη, δεδομένων των δυσκολιών, η ταχεία λύση μιας κυβέρνησης με πρόεδρο τον Παναγιώτη Κανελόπουλο και αντιπρόεδρο και υπουργό εξωτερικών τον Γεώργιο Μαύρο. Οι δύο πολιτικοί αποχωρούν προκειμένου να καταρτήσουν το Υπουργικό Συμβούλιο και να επανέλθουν. Το νέο κυκλοφορεί και κόσμος αρχίζει να συγκεντρώνεται έξω από τη Βουλή.